Καμία έκπληξη δεν προκαλεί πλέον το γεγονός ότι ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Πελοπόννησο δεν δύναται να λάβει συγκεκριμένη απόφαση σε σχέση με τα σκουπίδια και την οριστική λύση. Σε μια ακόμα συνεδρίαση του φορέα, δήμαρχοι και αυτοδιοικητικοί του πρώτου βαθμού συμφώνησαν ότι διαφωνούν και στο τέλος η συνεδρίαση ανεβλήθη δίχως κανείς να γνωρίζει τι και πότε θα ακολουθήσει. Στο επίκεντρο των τοποθετήσεων, ο αναθεωρημένος ΠΕΣΔΑ και το γεγονός ότι αυτός δεν έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση. Η Δημοτική ζήτησε από εμάς σήμερα να προβούμε σε ψήφιση του αν αποδεχόμαστε ουσιαστικά τον σχεδιασμό ούτως ώστε να προχωρήσει στην υπογραφή του ΠΕΣΔΑ. Κατέστη σαφέστατο από πλευράς διευθυντικής ότι σε αντίθετη περίπτωση αναλαμβάνουμε το κόστος της ελευθερωσιμότητας καθώς επίσης και τις διαδικασίες σε εκκρεμότητα όλου του ΠΕΣΔΑ. Έπειτα από 2 ώρες συζήτησης και αφού κατατέθηκαν απόψεις των αυτοδιοικητικών, η όλη συζήτηση οδηγήθηκε και πάλι σε αδιέξοδο. Αποτέλεσμα να μην ληφθεί καμία απόφαση βάσει των όσων η Διυπουργική είχε ζητήσει για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΦΟΣΔΑ και Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αν ο ΠΕΣΔΑ εκδοθεί, τότε θα κουβεντιάσουμε. Καταλαβαίνω ότι η μάχη με τα συμφέροντα είναι σκληρή. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να γίνει. Έλεος! Για ποια ενημέρωση μας λέτε? Δεν είμαι κορόιδο, όπως δεν θέλω να πιάσω κορόιδα τους δικούς μου, τις δημότες. Η λύση είναι μία. Κεντρική διαχείριση και ΣΔΙ. Τι θέλουνε την κεντρική διαχείριση και ποιο έχει, κατελειώνια. Ποιος είναι που θα διαπραγματευτούμε τη διαχείριση των απορριμμάτων? Εν αναμονή των εξελίξεων, αλλά και των όσων θα ακολουθήσουν αναφορικά με τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ, όλα βρίσκονται και πάλι στο σημείο 0, με τις καθυστερήσεις να απειλούν την όποια λύση, βάζοντας ταυτόχρονα πόλεις της Πελοποννήσου, εν μέσω της θερινής τουριστικής περίοδου, να γεμίσουν απορρίμματα. Αναβάλλεται το ζήτημα της προγραμματικής συμβάσεως με την παρατήρηση ότι αναμένουμε την υπογραφή του ΠΕΣΔΑ όπως τον έχουν προτείνει ο Κώστα, όπως είναι το